Κυριακή. Ας είμαστε όλοι μαζί. Έλα, Ανδρικόπουλε, έλα, Σάντρι, πάμε. Εκεί κάποια άτομα δεν συνέχισαν, αλλά ταυτόχρονα το είχαν δηλώσει και από πριν ότι δεν θα συνεχίσουν και γι' αυτό δεν συνέχισαν, πήγαινε κόντρα στον εγωισμό τους το να συνεχίσουν, είχαν πει ότι δεν θα συνεχίσουν και τον ήπιανε. Μου κοιτάει την ομίχλη, εγώ πραγματικά δεν το έκανα. Γιατί όχι ότι δεν ήθελα ήδη γούσταρα, απλά δεν ένιωθα τα πόδια μου να κατεβαίνουν, οπότε ήμουνα ότι πρέπει να πάω λίγο στο καταφύγιο να ξεκουραστώ. Πήρα το σκουπόξυλο, το μαγικό, κατέβηκα τρεις φορές πιο αργά από ό,τι ανέβηκα. Με πρόδεσε ο εαυτός μου. Έβλεπα ανθρώπους που ανεβαίναν ενώ κατέβαιναν να έρθουν να ανεβεί και να ξαναγυρνάνε και να με προσπερνάνε. Ναι. Και ήμουν σε φάση. Εγώ εδώ. Κάνω ένα μπαγκάκι. Έκανα ένα διάλειμμα. Και βλέπω ένα παιδί κατεβαίνει έτσι τώρα. Πα τώρα κοντομάνικο το σουτζάκι. Κοντομάνικο έτσι. Τρέχοντα να κατεβαίνει έτσι. Την κοιτάω εγώ, σταματάει. Κάνει... με κοιτάει. Τον κοιτάω. Κάτσε δεν του λέω. Κάτσε να δει τη θέα. Πήγα, έφαγα τη μακαρονάδα. Εντάξει, δεν ξέρω. Έχω φάει καλύτερες. Χώθηκα, όχι. Πόνα. Για σένα, ρε παιδί, για εμάς. Α, για εσάς. Όχι, γιατί να χωθώ. Θα σου πω, θα αγχωνόμουν. Αν ερχόσουν στα 9, ας πούμε. Αυτό, βασικά θα αγχωνόμουν αν έβλεπα άλλους να μην έρχονται. Και αυτό συνέβη, αλλά ανίσταζα. Με έπιασε μια κρίση. Έχω να το λέω αυτό δηλαδή, απλά ήμουν να λέω τι κάνω εδώ πέρα, γκρεμίλα γύρω μου, τι κάνω, πού είμαι, πού πάω. Ή αν έχεις εξοικειωθεί γενικά λίγο με τον βράχο, έστω και μπουσουλώντας τα 4, το ανεβαίνεις. Αρκεί να μην έχεις πολλές υψοφοβία σε ακραίο βαθμό, και να μην παθαίνεις κρίση πανικού. Σκέφτεσαι πολύ και απλά εμπιστευτείς το σώμα σου και τον εαυτό σου, είναι πολύ εύκολο. Παρ' όλα αυτά, οπτικά, αν το δεις αυτό που κάνεις εκείνη την ώρα, εκεί στο σκηνάκι, δεν θυμάσαι. Δηλαδή, αν το δεις οπτικά, λες εντάξει, ο τύπος είναι για αλλού. Ερχόταν ένα σύννεφο και έκρυβε από κάτω όλο το πεδίο, έκρυβε το τι μπορούσαμε να δούμε. Οπότε, έτσι όπως ήμασταν κολλημένοι πάνω στο βουνό και λέγαμε, εντάξει, δεν υπάρχει κάτι να σε αγχώνει, φεύγαν τα σύννεφα και έλεγε στο κενό. Από τις κάμερες, από την GoPro ας πούμε, δεν μπορείς να καταλάβεις πώς ήταν το βουνό, δεν μπορείς να καταλάβεις τι κλίση έχει, αλλά η κλίση είναι ότι άμα καθόσουνα ίσιος, έτσι, με κάθετο ας πούμε, να έφτανε σε μια ευθεία το κέντρο της γης, έπεφτες. Είχε ανεβάσει, εντάξει, ήταν αισθητή η διαφορά στον αέρα, ρε παιδί μου, στα μπουφόρ. Ανέβαινα την κορυφή και έτσι όπως την ανεβαίνω δεν είχε τίποτα. Τίποτα, ήταν μια γυμνή κορυφή. Και ανεβαίνω, φτάνω στο τέρμα και βλέπω και λέω κι άλλη κορυφή.
δεν είναι εδώ ο Μύτικας. Είναι πιο πέρα. Για να κατέβω, να πάω στο επόμενο βουνό, πρέπει να πέσω κυριολεκτικά, πρέπει να κρεμαστώ, να πέσω. Με κάτι σκοινιά, να σε πηγαίνουν γύρω-γύρω. Με τα πολλά φτάσαμε στην κορυφή του Ολύμπου. Τρομερό συνέστημα. Νομίζω οποιοδήποτε θα ήθελε να πάει στην κορυφή της Ελλάδας. Με τους θεούς και τα λοιπά. Οπότε πήγαμε, αράξαμε. Ο στόχος επιτεύχθη, το σκατό ξεκίνησε μετά. Έγινε κάτι, αστρονομικό. Εντάξει, θα ήθελα, μιλήσαμε και σε δύο-τρεις, αλλά δεν νομίζω. Πήρα ένα. Γιατί με το που φτάσαμε στην κορυφή έπιασε το κρύο, το οποίο δεν το είχαμε συναντήσει ως εκείνη τη στιγμή, το οποίο πετσόκοβε και στο γυρισμό, φεύγοντας από την κορυφή, ο αέρας ήταν τόσο δυνατός που παίρνει τύπους σαν τον Αλεξανδρή και τους έγινε τον όλοι από κάτω. Κάνει ένα βε. Από εκεί περνάει ο αέρας και τον νιώθεις χίλιες φορές πιο δυνατό από θα τον ένιωθες άμα ήσουν εδώ. Γιατί βρίσκει άνοιγμα και περνάει και από τις δύο μεριές. Εκεί πέρα είναι να μην σε πάρει. Γενικά ανέμοι, ιστορίες, κρύο, σιγά σιγά και η ταλαιπωρία αφού έχουμε ήδη ανέβει και θέλουμε να κατέβουμε προς τα κάτω. Πάμε στο καταφύγιο που να κάνουμε την πρώτη μας συσσαγωγικά ξεκούραση από το πρωί σοβαρή. Δηλαδή να φάμε κάτι πιο σοβαρό, να ζεσταθούμε και λίγο μέσα στις σκηνές, έτσι ώστε μετά από λίγο να ξεκινήσουμε να μαζεύουμε, έτσι ώστε να κάνουμε την τελευταία διαδρομή. Φεύγουμε το Σωτήρι κοιμότανε, εντάξει που χρειαζόταν γιατί θα οδηγούσε μέχρι να πάμε στην Αθήνα. Ώρα 9 και ξέρουμε ότι τουλάχιστον το κατέβασμα είναι γεμάτο 3 ώρα με 4 ώρα. Στο σίγουρο, στο νερό μην μπούμε και 5 ώρα, αλλά έχει πάει 9. Μέχρι τις 9.30 στην καλύτερη δεν πρόλαβε να μαζέψουμε, άρα δεν βγαίναν τα κουκιά, έτσι ώστε να φτάσουμε στην ώρα μας. Περισσότεροι ήταν κουρασμένοι μαζί με εμένα προφανώς. Μαζέψαμε τα πράγματα, είχε σκοτεινιάσει αρκετά μπορώ να πω. Ξέραμε ότι αυτό που μας περιμένει, ναι μεν δεν θα είναι κατηφόρα, δεν θα είναι ανηφόρα όπως όταν πηγαίναμε, αλλά θα είναι ατελείωτο. Παρ' όλα αυτά όταν ξεκίνησε, εγώ νόμιζα ότι κάθε 10 λεπτά φτάναμε. Όλα τριγύρω σου θυμίζουν κάτι. Δηλαδή βλέπεις ένα δέντρο και λες το θυμάμαι αυτό όταν ανέβαινα. Και μέσα στο μυαλό σου κάνεις ότι αυτό όταν ανέβαινες ήταν στην αρχή. Δηλαδή οπότε τώρα που γυρνάς είναι στο τέλος. Η πιο κουραστική κατάβαση νομίζω που έχω κάνει ποτέ μου. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορούσα να κατέβω στη σκάλα στη σκάλα. Έβαζα το ξύλο, έβαζα το ποδαράκι το πρώτο, έβαζα το ποδαράκι το δεύτερο, κοίταγα πίσω μου να δω αν το κάνει και ο πίσω, πήγαινε ευθεία, πάμε στο επόμενο.
Έτσι, έτσι. Λες και είμαι εδώ με τα χρονών. Φτάνουμε εδώ πέρα, να, κοίτα που είμαστε. Εδώ πέρα πάμε, φτάνουμε. Σάτε λίγο ακόμα, λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Και επειδή εγώ εκείνη τη στιγμή πήγαινα με κάθε στροφή, έλεγα τώρα θα δω τη γέφυρα. Ναι, στροφή, τώρα θα δω τη γέφυρα. Τώρα θα δω τη γέφυρα, τώρα θα δω τη γέφυρα. Πού είναι αυτή η γαμογέφυρα! Πού είναι αυτή η γέφυρα! Και τέλος πάντων είχαμε τον μαλακό, ο οποίος είχε 20-25 κιλά πάνω στην πλάτη του. Σταματάμε σε μια βρύση και έτσι όπως ήμουν εγώ ξαπλωμένος και είχαν κουραστεί οι ώμοι μου γιατί δεν είχα βγάλει καθόλου τη σακίδα και απλά πηγαίναμε, δεν κάναμε στάσεις στο κατέβασμα. Θέλω να πάω να κατουρίσω. Πήγα να τον βοηθήσω εκεί πέρα με κάτι που ήθελε να κάνει και προσπαθώ να τον σηκώσω μέσα από το μπούμπι αν θυμάμαι καλά και νομίζω... Και έπαθα φλάση. Έβαλε το δάχτυλό του μέσα στο τραπεζοειδή μου εκεί πέρα και πρέπει να κόπηκε, δεν ξέρω τι έγινε. Μετά πήγαινε και χωρίς πόδια και χωρίς σώμα και χωρίς ελπίδα. Πρέπει εκεί πέρα να παρέδωσα λίγο πνεύμα γιατί ήταν ήδη αργά, ήταν ας πούμε μία η ώρα. Κάθομαι έτσι και απλά όταν... δεν νομίζω ότι κοιμήθηκα, απλά έσβησα λίγο και όταν άνοιξα το νου μου και τα μάτια μου είδα είχαν φύγει όλοι. Κανεγάκης, βουτάει τον παίρνει από τον μαλακό, φεύγουμε, προχωράμε πάλι. Δεν θα πω, το κάνανε για να... το κάνανε για να με βοηθήσουν, ας πούμε, λίγο να βοηθήσουμε αυτό, έμεινε λίγο αυτό. Αλλά στα μάτια μου ήταν σαν να με άφησαν να με φάνε λύκη. Θυμάμαι να είμαι στην άσφαλτο, να πατάω άσφαλτο επιτέλους, να είναι οριζόντιο. Να είναι κυριολεκτικά, τώρα καταλαβαίνω την έννοια του επίπεδου. Να στήσουμε τα πράγματα, να αλλάξουμε τα ρούχα, να βάλουμε τα κανονικά μας, να τα φτιάξουμε, γιατί το άμαξα να την κα, μέχρι πάνω φυσικά. Τα οποία τα πήραμε πάνω και είχαμε παίξει το τέλειο τέτρισα σαν άλλοτε που είχαμε φύγει απόγευμα Σαββάτου. Για κάποιο λόγο Κυριακή δεν μπαίνανε μέσα τα ίδια πράγματα. Και λέω εντάξει μωρέ, παρέα έχεις, θα φύγει άνετα η διαδρομή. Και απλά 5 λεπτά αφού ξεκινάει το ταξίδι συνειδητοποιώ ότι δεν έχω 5 επιβάτες ας πούμε με μένα. Έχω 3 πτώματα, νεκρά έτσι, από πίσω. Επειδή δώσαμε όλοι κάποια λεφτά στον οδηγό, για να πάμε και να γυρίσουμε. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι μου υπολοιπόντουσαν 10 ευρώ. Πάρ' το αυτό το 10 ευρώ, όπως το έχεις εδώ, πάρ' το 10 ευρώ και σκότωσε το φαγητό. Αυτό μου είπε ο κ. Μαλακός. Εγώ αυτό το 10 ευρώ το πήρα και στην πρώτη στάση στα ΣΕΑ, πήγα σε ένα ΣΕΑ, μπαίνω μέσα, βάζω βενζίνη. Ο ίδιος τυπός που βάζει βενζίνη ήταν και στο μαγαζάκι μέσα που είχαν το τέτοιο και του λέω τι έχεις. Τέτοια ώρα, μου λέει, τι να έχω, ξέρω εγώ, αυτά που βλέπεις. Ωραία, έχω αυτό το 10 ευρώ. Πιάσε τη σπανακόπιτα, πιάσε τη ζαμπόν, πιάσε την τυρόπιτα, πιάσε την κασέρι, πιάσε και τριλάκτα, πιάσε και αυτό. Και το γεμίσαμε, ας πούμε, το 10 ευρώ. Και μου λέει, να σου πω, αυτά δεν τα θέλεις, τα χώρα τώρα. Και έχει κι άλλα 3-4. Λέει, χαρά, μες τα βάλω κι αυτά. Βάλτα. Όλα μαζί. Πήγε 22 ευρώ το κοστούμι, μην νομίζεις. Απλά με 10 ευρώ μας έδωσε όλα τα πεταμένα. Έτσι πίσω. Και έρχεται. Να πάρε το 5. Σου λέει μαλακή, μαλακή, έλα. Πάρε το φαγητό. Τι είναι όλο αυτό. Όχι, είναι φίλο να τα δω όλες τις πανακόπιτες. Αυτά είσαι ρε, τι τα έκανε μαλακά, το τρώγα το μάσα, γάρι μαλακά, δεν το έκανα, το έκανα, το ξοδέψω σου. Τώρα δεν μάχε τσίχλες να πρέπει να το μαλακά με 10 ευρώ. Μαλακά μέσα σου πήρα ό,τι φαγός που με έχει, όντως, ότι πάνω πάνω έκανε μια έτσι με το χέρι και τα πέταγε στη σακούλα ρε έτσι. Μετά από ένα 20 λεπτό, επειδή εγώ θα δούλευα 7 η ώρα το πρωί, ακούστε τώρα. Θα δούλευα 7 η ώρα το πρωί και ήταν μια μισή ώρα το βράδυ και εγώ μια μισή ώρα το βράδυ στο λιτόχωρο. Ένιωθα 16. Έτσι. Εστάζω. Εκεί. Όταν φτάσαμε στην Αττική, ήσασταν. Τι ωραία μέρα σήμερα. Και θα είμαι εγώ έτσι. Έτσι. Ο καθένας πέστεψε στην κανονικότητα. Πήγε ο καθένας στη δουλειά του. Άξιζε. Αν άξιζε. Το να είσαι μια ηρωική υποκαχώντα στον ελληνικό δρυμό του Ολυμπού. Αν άξιζε να σηκωθεί μεσημέρι, να φτάσει βράδυ, να ανέβει τα νηφόρα, να φτάσει σπίτι ο αγαπητό, μετά να ανεβαίνει μέχρι πάνω το βουνό με μισή ώρα ύπνο και μετά να γυρνάει να κοιμηθεί ένα τέταρτο που έχει φάει μόνο μια μεγαρονάδα, να κατέβει και να ξαναοδηγεί άλλε 5 ώρε μέσα με 160 την ώρα.
Ναι, ρε φίλε. Θυμηθήκαμε να το κάναμε μέσα 26-27 ώρες πάνω κάτω. Από τη στιγμή που αφήσαμε το αμάξι και το πήραμε μετά. Άξιζε, εννοείται, εννοείται ξεκάθαρα. Ναι, απίστευτο. Κρίμα που δεν προλάβαμε να δούμε και εκείνες τις μέρες στη Γκράβιτς. Προφανώς και άξιζε, μάγες. Ποιος άλλος θα πήγαινε. Σιγά μην πάγω τώρα να κάνω διακοπές ή να αφιερώσω πάνω από 3 μέρες στη ζωή μου για να ράξω σε ένα βουνό. Άλλοι προετοιμάζονται και 2 και 3 και 6 μήνες. Τι πάω, μέσα σε 3-4 μέρες παίρνεις τα πράγματα σου και πας, δεν είναι κάτι. Που πάνε Θεσσαλονική στον Όλυμπο Βολτούλα. Που εδώ είναι Αθήνα. Δεν πάμε στον Όλυμπο, πάμε στη Γλυφάδα και βάζουμε αντιλιακό και ψινόμαστε στον ήλιο. Προφανώς και άξιζε να πάω στον Όλυμπο. Μέσα σε μια μισή ώρα να το έχω ξεμπερδέψει η πιο ψηλή κορυφή της Ελλάδος, άντε και κανένα καφέ στο καταφύγιο, να γνωρίσουμε εκεί καμιά βαρεούλα, να τα πούμε κτλ. Αλλά όχι να κάτσω και 3 μέρες και 4 στον Όλυμπο. Εντάξει, σαν τα αν είχαμε πάρει ναρκωτικά. Θα έλεγες σε έναν άλλο που θέλει να κάνει κάτι παρόμοιο. Κοίτα. Λες δεν θα λες τίποτα. Παρ' όλα αυτά, έχεις να προτείνεις κάτι σε κάποιον άλλον που θέλει να το, θέλει να το κάνει. Ως το ίδιο, θέλει να ανέβει στον Όλυμπο. Τι θα ναι, ωραία, στον Όλυμπο. Όχι, να μην το κάνει όπως το κάναμε εμείς. Απλά. Δηλαδή, δεν θα πας, ξέρω εγώ, φτάνεις 12 ώρα τα μεσάνυχτα. Ρε Κιωτά, σου λέω, θες να αλλάξεις κάτι. Όχι. Μην το κάνεις όπως το έκανα εγώ. Ναι, εγώ σου λέω για μένα, εσύ μου λες για τους άλλους. Τι τα λέτε, ναι, εγώ και εγώ. Όχι, όχι, όχι. Αυτό που έκανε λάθος. Εσύ. Ανάλογα τα δεδομένα που θέλει ο καθένας. Άμα θέλει να πάει να γνωρίσει και το βουνό. Να κάνει και κάποια άλλα πράγματα, πρέπει να πάει σίγουρα και πιο οργανωμένο να έχει περισσότερες μέρες. Ρε φίλε, τώρα οι άλλοι θα λένε για πήρα πολλά και μαλακίες τέτοιες. Πολύ λίγα δεν θα πρέπει. Κακάς, βασικά περίμενε. Αφού ξέρω τώρα ότι δεν επιτρέπεται να ανάψει φωτιά. Και που κουταμάρες. Εμένα τότε βρήκανε να πούμε το ψάρι και μου είπανε τέτοια. Πάλι τα ίδια θα πρέπει. Ναι, πάλι τα ίδια θα πρέπει. Θα σου έλεγα σίγουρα πάρει μπαταρίες που εγώ δεν είχα. Νομίζω αυτός ήταν ο σκοπός μας. Να πάμε να φτάσουμε. Δεν ήταν χαρούμενοι, ας το πούμε, ήρεμη εξόρμηση. Ήταν μια σκληρή και ομή διαδικασία που ξέραμε ότι θα την περάσουμε. Απλά για κάποιο λόγο συνέχεια το παραβλέπαμε. Το αφήναμε λίγο στο πλάι. Λέγαμε παιδιά θα είναι αντρικό, θα είναι αυστηρό, θα είναι έτσι, θα είναι αλλιώς. Και όντως ήταν έτσι και το βγάλαμε έτσι όπως το θέλαμε. Το κάναμε, αλλά ο Όλυμπος δεν είναι κάτι που πρέπει να το παίρνεις έτσι ελαφρά. Όπως οποιοδήποτε βουνό, όπως και οποιοδήποτε στοιχείο της φύσης. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για το πώς ανεβήκαμε στον Όλυμπο και κατεβήκαμε από το Σάββατο μέχρι το πρωί της Δευτέρας. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι. Γιατί όπως είπα, οι περισσότεροι από εσάς που βλέπετε, περίπου το 80% αυτών που βλέπετε τα βίντεό μου, δεν είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι. Ας το αλλάξουμε αυτό και αγοράστε μια ναυτιλιακή εταιρεία ονομάζοντας όλα τα πλοία του στόλου σας Bachelor 1, Bachelor 2 κτλ. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα προωθήσετε τις καλές προθέσεις του καναλιού μου. Μέχρι το επόμενο βίντεο, Bachelor out!